Καλώς μας ήρθες. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλές όμορφες εκπομπές, Ανδριανή. Και έχω να επισημάνω εδώ ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτή την περίοδο ορίζει ότι η υγεία είναι η σωματική, ψυχική, πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, καθώς και το μεταβαλλόμενο και το μη μεταβαλλόμενο περιβάλλον του. Άρα, εσύ με τις εκπομπές συμβάλλεις στην υγεία, γιατί διαμορφώνεις θετικά το μεταβαλλόμενο και μη μεταβαλλόμενο περιβάλλον μας αυτή την περίοδο. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ για να το κάνουμε μαζί αυτό. Εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω, να δίνω βήμα σε ανθρώπους και να μας λένε αυτά που γνωρίζουν και που μπορεί να δώσουν ένα, να ρίξουν λίγο φως στη ζωή, στη σκέψη μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, σε όλα τα επίπεδα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο. Ήτανε βαρύγδουπο. Το νόημα της ζωής. Τι task μου έβαλες για τη νέα χρονιά, Μαρία? Το νόημα της ζωής είναι του γιατρού Βίκτορ Φράγκλ, ψυχιάτρου. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη σχολή ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη μετά το Φρόιντ και τον Άντλερ, η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία. Εγώ αυτό έχω σπουδάσει στην Αθήνα, στη σχολή του δασκάλου μου, του κ. Καραγιάννη. Οπότε θα το διαβάσεις και θα κάνουμε κουβέντα. Επιγραμματικά. Sorry, χαλά και τα πλάνα. Επιγραμματικά, ο Βίκτορ Φράγκλ λέει ότι αν η ζωή έχει νόημα στη χαρά, στην ευχαρίστηση, τότε έχει νόημα και στη δυσκολία και στην απώλεια και στον πόνο. Και έγκυται στον καθένα από εμάς να βρει αυτό το νόημα. Όλα έρχονται στη ζωή μας. Όλα. Και ο πιο δυσκολεμένος άνθρωπος του κόσμου θα έχει δύο στιγμές χαράς να θυμηθεί από την πορεία του σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Έχει να κάνει τελικά με το που εστιάζουμε εμείς. Έχει να κάνει τελικά με το που εστιάζουμε εμείς και επίσης έχει να κάνει και το πώς το επεξεργαζόμαστε. Δηλαδή έχει να κάνει και η ματιά, αλλά και το software που χρησιμοποιούμε για να αξιοποιήσουμε κάτι. Το hardware λέγεται πρόστιος με το οποίο ως λοβός. Είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα θηλαστικά. Ναι. Τώρα, το software έχει να κάνει με το πώς θα αξιοποιήσω αυτό το δώρο που έχω ως άνθρωπος. Για παράδειγμα, ο πρόσφυγος με το οποίο ως λοβός έχει το χαρακτηριστικό να μπορεί να θυμάται το παρελθόν, να αναστοχάται. Mm-hmm. Αλλά το αναστοχάται και αυτομαστιγώνεται ταυτόχρονα και λέει κοίτα εκεί τι έκανα και τι δεν έκανα και αυτού μου. Ή λέει α, εκεί τι θα μπορούσα να έχω κάνει και τι διαφορετικό θα με είχε οδηγήσει, τι με εμπόδισε και να το μετατρέπει σε σοφία για το μέλλον. Άρα στο μέλλον τι μπορώ να κάνω, στο μέλλον πώς μπορώ να το κερδίσω. Και επίσης αυτός ο πρόσωπος με το οποίο ο λοβός Ανδριανή μπορεί και οραματίζεται. Δηλαδή μπορεί και να πάει και μπροστά. Ένα μήνα, ένα χρόνο, 10 χρόνια, στα 85 μας. Τι θα ήθελα να... Και θα, τι θα ήθελα τότε, στα 85 μου, να έχω. Ο μπαμπάς μου ζωή και χρόνια να έχει είναι 85. Ναι. Όταν λοιπόν πρόσφατα στην ονομαστική του γιορτή τον ρώτησα αν είχες μια επιθυμία μπαμπά, τι θα ήθελες. Και μου λέει, και να ήταν μπορετό να ξαναγεννιόμουν 50 χρονών. Και αναρωτιέμαι, εμείς που είμαστε 45-50-55, συνειδητοποιούμε ότι είμαστε σε μια τέτοια φάση της ζωής μας, ώστε κάποιοι στα 85 την αναπολούνε, μπορούμε να τη ζήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο σήμερα, παρά τις δυσκολίες, έτσι ώστε στο μέλλον να την αναπολούμε, να λέμε τι ωραία να ξανάμουν πάλι 45-50. Τι χρειάζεται για να έχουμε αυτή τη συνειδητότητα ότι τώρα είμαι σε μία φάση της ζωής μου που τελικά, βρε παιδί μου, μπορεί να αποδειχθεί και καλή. Όχι, να την οδηγήσω να γίνει καλή. Να την οδηγήσω να, την κάνω να... Ναι, γίνει καλή. Γιατί ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που ήμουν έξω και περίμενα, ότι πολλοί κόσμος λέει τα παντέρμα νιάτα, εννοώντας τα 20-25. Ναι. Εγώ έχω αρκετά παιδιά που είναι 20-25 και αν θυμηθώ και εγώ τον εαυτό μου 20-25 που δεν έχουν συνειδητότητα ότι διάγουν μια πάρα πολύ όμορφη περίοδο της ζωής τους. Έτσι. Ήτανε το άγχος με το πανεπιστήμιο, με τα μαθήματα, κάποιοι δεν πέρασαν και με την πρώτη πανελλήνιες, με ερωτικές απογοητεύσεις, με συγκρούσεις με γονείς κτλ. Άρα, ωρεοποιούμε καθώς περνάνε τα χρόνια εκείνα που είχαμε ζήσει. Ωραία. Το τι θα το κάνουμε λοιπόν το σήμερα, το κάθε σήμερα, το οποίο είναι δώρο. Δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι δικαίωμα. Δεν είναι δικαίωμα ότι εμείς αυτή την ηλικία έχουμε τη χαρά και την ευλογία να τα συζητάμε απόψε. Μαρία, και το να το οραματίζομαι, το να σκέφτομαι κάτι που κάνει από την κατασκευή του εγκέφαλός μας, ο πρόσφυγος με το οποίο λοβός. Ο λοβός αυτός, τέλος πάντων, όπως τον είπες. Εδώ πίσω από το κούτελο, είναι αυτό το κομματάκι. Αυτό εδώ στο κουτελάκι μας. Ναι, ναι. Με βοηθάει σε κάτι εμένα αυτό? Με βοηθάει στο ότι δεν αντλώ ταυτότητα μόνο από αυτό που έχω υπάρξει, από το παρελθόν μου και από το παρόν μου, από αυτό που είμαι, αλλά και από αυτό που, και από το γίγνεσθε, από αυτό που μέλλεται να γίνω.
Η ανιψιά μου όταν διάβαζε για πανελλήνιες και ζοριζόταν και αγχωνόταν, ξέρεις τι έκανε, να χαλαρώσει. Έμπαινε στο site του IKEA και χάζευε πώς θα διακοσμήσει το φοιτητικό της δωμάτιο. Τέλεια. Και αυτό που αντέχουμε τώρα με τον κορονοϊό είναι ότι πάμε το μυαλό μας στο καλοκαίρι, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Και αυτό μας κάνει και αντέχουμε. Ωραία. Αν θα το πάμε λοιπόν, αν όχι μετά από 6 μήνες, το πάμε όντως, αυτό είναι η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία. Mm. Αν θα το πάμε στα 80, στα 85, που είναι το 85 είναι το προσδόκιμο ζωής στο δυτικό κόσμο, άρα και στην Ελλάδα. Αν μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε σε αυτή την ηλικία, πώς θα θέλαμε να έχουμε πορευτεί στη ζωή, ώστε να νιώθουμε πλήρεις, ήρεμοι, χαρούμενοι, με μια ευχαριστιακή στάση. Πώς θα θέλαμε. Και αυτό μετά γίνεται το πατρόν για τη στοχοθεσία του σήμερα. Και χτίζεται αυτό σιγά, 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 σιγά. Ξέρεις, καμιά φορά σκεφτόμαστε το μέλλον, πώς θα θέλαμε να είναι τα πράγματα, και έρχεται μία διατυπωμένη άποψη να μας προσγειώσει, ότι κοίταξε να δεις, μέλλον δεν υπάρχει, είναι μόνο το παρόν, είναι μόνο η στιγμή που ζεις. Και λίγο αν σε πιάσει και στη μεταβατική σου φάση, λες πω όπου πρέπει να προσγειωθώ, τώρα τι κάθομαι εγώ και σκέφτομαι για μετά από ένα χρόνο, τρεις μήνες, πέντε χρόνια, τώρα να δω τι να κάνω, πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Και σου κόβει τα φτερά. Εγώ δηλαδή έτσι το βιώνω όταν αρχίζω και γίνομαι πιο ρεαλιστική. Φεύγω από το πώς θα ήθελα και πάω στο όχι πώς είμαι τώρα. Ξεκίνα και δούλευα αυτά που έχεις και προσγειώνω ανώμαλα. Ναι, γιατί αυτό μας περιορίζει και μας φέρνει έτσι σε μια πιο πεζή πραγματικότητα και βιώνουμε τη ζωή μας κατακαιρματισμένη. Η ζωή πρέπει να βιώνεται και αναστοχάζοντας το παρελθόν και ονειροπολώντας το μέλλον και κάπως αυτά να τα συνδέσουμε. Και εκεί μετά προκύπτει και το θέμα μας σήμερα, να βάλουμε και τη σωστή στρατηγική, το πώς θα το πετύχουμε. Υπάρχει στρατηγική. Φυσικά και υπάρχει στρατηγική. Για πες, κάτσε να πάρω το μολύβι να αρχίσω να σημειώνω. Και εσείς, πάρτε, συνεχίστε τη σημειώση. Καταρχήν θα πρέπει να το έχω ονειρευτεί αυτό που θέλω, με κάθε λεπτομέρεια. Πώς θέλω να είναι. Και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε ποσοτικά χαρακτηριστικά. Ναι. Αν θέλω να είμαι ένας κοινωνικός άνθρωπος, αν θέλω να είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος, αν θέλω να είμαι ένας δημιουργικός, παραγωγικός, υγιής. Μετά ερχόμαστε στο πώς θα τα πετύχουμε αυτά. Και έχουμε όμως και το άλλο. Αυτό είναι η στρατηγική να το επιδιώξω. Αλλά έχουμε και τη στρατηγική της αποφυγής. Εάν δεν κάνω τίποτα και τα αφήσω όλα στον αυτόματο πιλότο, πώς θα είμαι στο μέλλον ή στα 85 μου. Δηλαδή, αν δεν σηκωθώ να πάω στο λιμενοβραχείο να γίνω γυμναστική, εάν δεν κάνω λίγο έρευνα να δω πώς θα ανανεώσω την εκπομπή μου, εάν δεν προσπαθήσω με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου, με τις φίλες μου, πώς θα είναι η ζωή μου στα 85. Οπότε, αυτό λειτουργεί να αποφύγω αυτό, το άσχημο, το δυσάρεστο και μετά το ωραίο να το επιδιώξω. Οπότε είναι διπλή η παρακίνηση. Εκεί η ευθύνη είναι πιο μεγάλη όμως. Ακριβώς. Να το επιδιώξω, Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί τώρα έχουμε να σκεφτούμε κάποια μικρά βήματα, θα τα λέγαμε, που εμείς τα λέμε στον νευρολογικό προγραμματισμό στρατηγικές καλοσχηματισμένων στόχων. Το πρώτο είναι να είναι θετικά διατυπωμένο. Δηλαδή, δώσε μας ένα παράδειγμα. Όχι γιατί δεν καταφέρνω τους στόχους, αλλά πώς θα τους πετύχω. Σωστά. Όχι πώς να μην είμαι παχιά, πώς να είμαι αδύνατη και να έχω ευεξία. Αυτό πώς λειτουργεί. Όχι πώς να μην νευριάζω, αλλά πώς θα είμαι ήρεμη και θα μπορώ να διαχειρίζομαι τις κρίσεις με ψυχραιμία. Θα σου πει όλους ένα και το αυτό, εντάξει τώρα Μαρία. Δεν σιγά. Είναι το ένα και το αυτό, γιατί αν εγώ αυτή τη στιγμή σου πω, Ανδριανή, μη σκεφτείς εδώ μπροστά μας μια άσπρη γάτα να ξύνει το αυτί της. Σκέφτομαι την άσπρη γάτα που ξύνει το αυτί της. Γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να κατανοήσει το μην και το δεν. Για να κατανοήσει τι δεν πρέπει να κατανοήσει, το κατανοεί. Την ώρα που κατανοούμε λοιπόν, κάνουμε εικόνες, κάνουμε νευρικές συνάψεις. Παράγεται ενέργεια. Γιατί να μην παραχθεί ενέργεια προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Σωστά. Ωραία. Άρα, το ένα είναι θετικά διατυπωμένος ο στόχος. Το δεύτερο είναι να είναι συγκεκριμένος ο στόχος. Όχι να έχω μια καλύτερη δουλειά. Τι δουλειά θέλω. Όχι να αυξήσω τα οικονομικά μου. Δηλαδή, αν τα αυξήσω 10 ευρώ του χρόνου, τον πέτυχα το στόχο. Όχι να χάσω βάρος. Πόσο, 300 γραμμάρια ή 30 κιλά. Αυτό βοηθάει στο να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στις επιλογές μας. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, τώρα που είναι ο Γενάρης, είναι το περίφημο New Year's Resolutions. Θα έχεις ακούσει, That's why we're here now. Exactly. Οι στόχοι που βάζουν όλοι το Γενάρη και όπου μάντεψε. Μέχρι το Φλεβάριο το 80% έχουν αποτύχει.
Και έχουμε απογοητευτεί και από πάνω. Οι καλοί διαφημιστές στα γυμναστήρια τώρα βγάζουν έκπτωση σε αιτήσιες συνδρομές. Γιατί ξέρουν ότι το 80% αυτών που θα αγοράσουν δεν θα πάνε ποτέ. Ωραία. Και αυτό. Γελάς εσύ, αλλά εδώ είναι η ιστορία της ζωής μας από το γελάω γιατί φέρνω στο μυαλό μου κάποιους που αγόρασαν επανειλημμένα αιτήσιες συνδρομές και δεν πήγαν ούτε μία φορά. Μάλιστα. Κάπου πάει το μυαλό μου. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει, θα δώσω ένα άλοθη, ένα μικρό άλοθη. Το DNA μας κατά 75% μας σωθεί στο να αποφύγουμε κάτι παρά να το παλέψουμε στο fight or flight. Ναι. Γιατί ο προπαπάπου μας, ο χιμπατζής, δεν ήταν πολύ ψηλά στην ιεραρχία στη ζούγκλα, οπότε είχε πολλούς εχθρούς. Ζούσαν λοιπόν αυτός που μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα στην μπανανιά. Όχι αυτός που μπορούσε να παλέψει το λιοντάρι ή την ιένα. Άρα και εμείς μέσα μας έχουμε αρχαίγωνα κύτταρα στο DNA μας, που στο δύσκολο, στο άγνωστο, μας σωθεί περισσότερο να το βάλουμε στα πόδια παρά να το παλέψουμε. Σε μια δύσκολη σχέση θα το βάλουμε στα πόδια. Σε μια δύσκολη επιχειρηματική απόφαση θα το βάλουμε στα πόδια. Θα πούμε, δεν θα τα καταφέρω εγώ. Δεν είναι για μένα τώρα. Ωραία. Γιατί μας σωθεί το γνώριμο να κάτσουμε στα αυγά μας. Ακόμα και αν δεν μας ικανοποιεί αυτό. Ακριβώς. Γιατί το άγνωστο παράγει φόβο. Αυτό είναι το λέμε στην συστημική ομοιόσταση. Ναι. Να μείνω στο γνώριμα, είτε είναι σχέση, είτε είναι επάγγελμα, είτε είναι το σπίτι που δεν με βολεύει. Μα κάτω τώρα, πού θα. Εδώ υπάρχει και παροιμία που κάθεται καλά και πιο καλά γυρεύει. Ωραία. Όμως, ο κόσμος προχώρησε από το υπόλοιπο, από αυτούς που θέλησαν να το παλέψουν, από αυτούς που θέλησαν. Σήμερα άκουγα μια ομιλία στον πρωινό μου περίπατο που. Μιλούσα για τον Steven Jobs, ο οποίος έλεγε «I want to make a dent in the universe», θέλω να κάνω ένα βαθούλωμα στο σύμπαν. Και έλεγε «Ό,τι βλέπετε γύρω σας, από τον ηλεκτρισμό, από τα αυτοκίνητα, από τα τηλέφωνα, έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους που δεν ήταν ιδιαίτερα πιο έξυπνοι από εμάς». Αλλά? Άρα, τι ήταν αυτό που τους έκανε να το πετύχουνε. Έλα να γίνουμε κι εμείς αυτοί. Ο καθένας το κομμάτι του. Δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι, να δημιουργήσουμε την Apple. Ναι. Ωραία. Σε αυτή την καινούργια χρονιά λοιπόν που μόλις ξεκίνησε και που η περσινή χρονιά μας έδειξε ότι παρά τους στόχους που βάζουμε και παρά την προπόνηση που χρειάζεται να έχουμε για να τους πετύχουμε, χρειάζεται να έχουμε και το λεγόμενο ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Και αν μας το δίδαξε αυτό η προηγούμενη χρονιά. Πραγματικά. Σε όλα τα επαγγέλματα. Σε σχέσεις, σε δουλειές, σε πολιτική, στα πάντα. Ωραία. Άρα, έχοντας αυτό στο μυαλό μας, ότι κάνουμε εμείς το καλύτερο που μπορούμε και εναποθέτουμε και κάπου αλλού αυτό που δεν ελέγχουμε. Οι αρχαίοι Έλληνες πώς το έλεγαν, Χιν Αθηνά, Συν Αθηνά και Χιρ Ακίνη. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με αυτό, αλλά η στοχοθεσία μας να μην είναι μόνο για το σήμερα. Να το πηγαίνουμε και λίγο παρακάτω. Να το πηγαίνουμε και λίγο απαιτεί παρακάτω. Απαιτεί δουλίτσα αυτό μέσα μας. Απαιτεί να κοιτάξουμε με πολύ προσοχή και να εστιάσουμε στο τελικά τι σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Πού είναι το κέντρο σου. Τι κάνει την καρδιά σου να χτυπάει πιο δυνατά. Και εκεί έρχεσαι πάλι να παλέψεις, Μαρία, με τον εαυτό σου. Τι, αχ, πού να τρέχω τώρα εγώ για αυτά, να κυνηγήσω τον ήρό μου, αφού άλλα είναι μπροστά μου. Και εγώ θα έρθω να πω τώρα και πώς θα είναι αν θα έχω γίνει 85 και δεν έχω κυνηγήσει τον ήρό μου. Ξέρεις, θα είναι πιο δύσκολες οι σκέψεις τότε. Δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που με εμπιστεύονται στο γραφείο μου σαν ψυχοθεραπεύτρια είναι ηλικίες 38 με 52-53. Εκείνη η δεκαπενταετία είναι η ωραία κρίση μέσης ηλικίας. Και έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είτε τους έχει φέρει η ζωή, είτε αυτοί ήρθανε. Δηλαδή, τους έχει φέρει η ζωή λόγω μιας ασθένειας, ενός διαζυγίου, μιας απόλυσης, ενός κομβικού σημείου στη ζωή τους. Μια ανατροπή. Μια ανατροπή, ναι, να πούμε ότι τώρα εγώ θέλω να το πάω αλλιώς. Έχει έρθει, ας πούμε, η κοπέλα 52 χρονών, μετά που έχει θάψει παιδί και έχει επιβιώσει από καρκίνο και έχει βγει στη σύνταξη, να πει το υπόλοιπο της ζωής μου θέλω εγώ να το ορίσω. Μέχρι τώρα η ζωή με πήγαινε. Από τώρα και ύστερα θέλω να την πηγαίνω εγώ, μέχρι τώρα μάθαινα μέσα από πόνο, από τώρα και ύστερα θέλω να μάθω μέσα από τη χαρά, μέσα από τη δημιουργία. Τελικά, Μαρία, ίσως αυτό που λέμε κρίση μέσης ηλικίας να μην είναι κρίση,
Γιατί και η κρίση είναι αρνητικά φορτισμένη λέξη. Για μένα νομίζω ότι είναι το ουσιαστικό μας μεγάλωμα εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Εκεί είναι που ενηλικιωνόμαστε και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Γι' αυτό χτυπάνε τα καμπανάκια. Γιατί αν ήμασταν όλα ωραία, όλα καλά και δεν αντιλαμβανόμασταν τις αλλαγές, μακάρι. Όλα καλά, όπως ήταν και τα προηγούμενα 38, 37, 35, 40 ή 50 χρόνια. Μα εμείς στην ψυχοθεραπεία λέμε ότι η δυσφορία οδηγεί στην αλλαγή. Η ευαρέσκεια οδηγεί στη συντήρηση. Όταν κάτι δεν μου πάει καλά, θα ψαχτώ. Γι' αυτό και το σύμπτωμα, είτε είναι στη σχέση, είτε είναι στη ζωή, είτε είναι στην υγεία, στο σώμα μας, το θέμε. Όπως τους λέω στα σεμινάρια, από τις χειρότερες μορφές καρκίνου, ίσως η χειρότερη, είναι ο καρκίνος στο σηκώτη. Γιατί δεν δίνει συμπτώματα. Όταν θα δώσει σύμπτωμα, είναι πλέον πολύ αργά. Άρα το σύμπτωμα το καλοδεχόμαστε. Είναι σαν κάτι να σου λέει. Για έλα να δούμε τι γίνεται εδώ. Σου τραβά την προσοχή. Και όμως φοβόμαστε πάρα πολύ όταν κάτι έρχεται να διαταράξει το γνώριμο και το σωστό. Και ειδικά όταν έρχεται να μας ξεξυπνήσει πράγματα που αντιλαμβανόμαστε ότι μήπως θα ήταν καλύτερα, μήπως θα ήταν ωραίο να το κάνω αυτό, να το ζήσω, να το έχω αυτό στη ζωή μου. Αυτός ο φόβος είναι που μας έχει, λέμε από την εποχή των χιμπατζίδων, μας έχει φέρει να επιβιώσουμε. Οπότε τώρα τον αναγνωρίζουμε ότι είναι στο DNA μου να φοβάμαι και όμως για να, όπως είπες πολύ καλά, το προχώρημα και η εξέλιξη θα είναι τι χρειάζεται εγώ να καλλιεργήσω στον εαυτό μου, να, έτσι ώστε να μπορέσω να το υπερβώ. Τι εσύ, εφόδια, Μαρία, τι ταλέντα, τι ικανότητες χρειάζεται για να το υπερβώ. Εσύ, Μαρία, για τη φετινή χρονιά έβαλες στόχους, είπες το 21, εγώ η Μαρία θα κάνω αυτό. Μιλούσα προχθές με μία φίλη και συνάδελφο από το Βανκούβερ του Καναδά και μου έκανε μια αλληλοϊποπτία, όπως το λέμε, και η οποία μοιραζόταν μαζί μου μια προσωπική της εμπειρία, πώς κατάφερε να βοηθήσει τον εαυτό της να ξεπεράσει τον καρκίνο που είχε, μετά από διαζύγιο που μεγάλωναν τα δύο παιδιά μόνη της. Και έλεγε, είχα οραματιστεί, ήταν 46 χρονών, ότι εγώ είμαι στα βαθιά μου γεράματα και κρατάω στα χέρια μου το δυσέγγονό μου. Και αυτό το οραματιζόμουν πρωί και βράδυ, πρωί και βράδυ, πρωί και βράδυ. Ενώ βέβαια έκανε τις θεραπείες της, ενώ είχε αλλάξει τη διατροφή της, ενώ έκανε και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό. Οπότε. Την κράτησε αυτό. Την κράτησε. Ναι. Λοιπόν, τώρα είναι 65 χρονών, έχει παντρευτεί δεύτερη φορά έναν άντρα 15 χρόνια μικρότερη της. Είναι ευτυχισμένη, δουλεύει, είναι η πηγή της χαράς και της ζωντάνιας. Το διεκδίκησε, το δούλεψε. Ακριβώς. Και εδώ είναι ένα από τα πράγματα που έχω να πω στο τι μας εμποδίζει. Πολλοί βάζουμε στόχους και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι τίμημα χρειάζεται για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Από το να χάσω 5 κιλά μέχρι να πάρω το lower, μέχρι να βελτιώσω την υγεία μου ή την εργασιακή μου κατάσταση ή την επιχείρησή μου. Έχει ένα τίμημα. Τίποτα που να αξίζει δεν έρχεται άκοπα. Άρα και πολλές φορές δεν είμαστε διατεθειμένοι να το πληρώσουμε αυτό, να δουλέψουμε παραπάνω ώρες, να δουλέψουμε πολύ με τον εαυτό μας, ό,τι συνεπάγεται τέλος πάντων καθεστώς. Και εδώ θα έρθω να πω ότι αυτό ακριβώς, το ότι το θέλουμε έτοιμο και άκοπο, έρχονται να εκμεταλλευτούν και κάποιοι πολιτικοί και εκεί δημιουργείται μετά ο λαϊκισμός. Ότι θα αλλάξει η κοινωνία χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα. Ναι, και γενικώς γίνεται πάντα χωρίς εμείς να συμμετέχουμε σε πράγματα. Μία τελευταία ερώτηση. Είναι πρακτικό, είναι στρατηγικό ο στόχος που θέτουμε να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, γιατί το είπες πριν ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, ότι θέλω για παράδειγμα να έχω αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά και αυτό το συγκεκριμένο πόστο ή πιο γενικά θέλω να έχω μία δουλειά που θα με συντηρεί και θα με κάνει χαρούμενη. Θέλω να έχω μία δουλειά που να έχει να κάνει επαφή με ανθρώπους, που θα με βοηθάει και στην προσωπική μου εξέλιξη και θα συμβάλλει και στην κοινωνία. Και αυτό τώρα, εάν το βάλουμε με αυτό σε επίπεδο αξιών, εγώ το πετυχαίνω μέσα από την ψυχοθεραπεία και τα σεμινάρια και εσύ ακριβώς το ίδιο το πετυχαίνεις μέσα από τις εκπομπές που κάνεις. Και μια καθηγήτρια αγγλικών το πετυχαίνει μέσα από το λειτουργήμά της. Έχει και, είναι δούνε και λαβήν αυτό. Άρα η στοχοθεσία σε επίπεδο αξιών, όχι σε επίπεδο ποσοτικό, τη μεζούρα δηλαδή λογιστικό. Θέλω να είμαι στο τάδε γραφείο και να κάνω αυτή τη δουλειά καθημερινά. Όχι, όχι. Βλέπω ότι μέσα σε όλο αυτό βάζεις, εκτός από το αυτό που θα εισπράξω εγώ σαν άνθρωπος και την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση,
να έχει ένα όφελος και στο σύνολο. Ναι. Εδώ μπαίνει και το αξιακό πλαίσιο. Γιατί τότε, να τελειώσω με αυτό, τότε παρακινούμε πολύ περισσότερο. Θα δεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να τηρήσουν μια διατροφή, μια δίαιτα, όμως όταν κάνουν νηστεία δεν αποκλίνουν καθόλου. Γιατί όταν υπηρετούν κάτι ανώτερο από αυτούς, τους δίνει περισσότερη δύναμη να τηρήσουν το στόχο. Εύχομαι να σας δώσαμε ιδέες, να σας δώσαμε δύναμη. Λίγο τέλος πάντων να σας μετακινήσαμε από εκεί που κάθεστε, μερικά χιλιοστά δεξιά ή πιο αριστερά, όπως σας βολεύει εσάς. Αυτό το λίγο το χιλιοστό να κάνουμε τη φορά, αλλάζουμε τον κόσμο μας όλο. Ναι, ένα σποράκι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Με χαρά. Να είμαστε καλά και έχουμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε υποδεχόμενοι εδώ την υπέροχη Ιωάννα.